Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το μόνο που ξεκαθαρίστηκε στο χθεσινό Eurogroup είναι πως η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να προνομοθετήσει μέτρα ύψους έως 2% του ΑΕΠ που θα κλείσουν το δημοσιονομικό κενό των ετών από το 2019 και μετά χωρίς ρήτρα αναιρεσιμότητας. Από την επόμενη εβδομάδα επίκειται η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, με την κυβέρνηση πλέον να βρίσκεται αντιμέτωπη με σκληρές διαπραγματεύσεις, καθώς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδεάζει πως θα απαιτηθεί μεγάλη πρόοδος για να γεφυρωθούν οι διαφορές και να υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο. Με την κρίση ρευστότητας να πλήττει την ΔΕΗ, τις δημοπρασίες νόμε και την πώληση του 17% να αποτελούν σημεία τριβής με τους δανειστές, το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ με κάποιες παραλλαγές να παραμένει ως εναλλακτική, η επιχείρηση πασχίζει να ξεφύγει από τις συμπληγάδες της χρεοκοπίας και της πώλησης. Σάρκα και ΟΣΤΑ παίρνει το πρώτο γραφείο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του. Οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια που δεν μπορούν να απευθυνθούν λόγω οικονομικής δυσχέρειας σε ιδιώτες δικηγόρους θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους των δανείων ή ρυθμίσεων που τους έχουν προτείνει οι τράπεζες από νομικούς και οικονομολόγους των γραφείων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 657,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,83%. Τοπικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.